εδώ ναι. να πούμε στον κόσμο ότι είναι πολύ δύσκολο μάτσο σημερινό. Εντάξει, ασφαλώς. Έχει πολλές σωματικές επαφές. Πάρα πολλές σωματικές επαφές. Ναι, ναι. Και μιλάμε για δύο ομάδες. Η μία που είναι εξορισμού αθλητική το Λαύριο και μία που έχει γίνει. Ο Πανιώνιος. Νταλό. Εκπληκτικά στον Κράβιτς. Έξω. Αδύνατη πλευρά. Μπράζελτον απελευθερώνεται. Σουτάρει. Αστοχή. Μαζεύει ο Μέγερ που παίζει κάποιο παιχνίδι. Το Λαύριο πλέον με 5 Αμερικανούς. Με Νίξον, Μέγερ, Μουρ, Τζόνσον και Wiggins. Από φτάνει και ο Wiggins ναι, στο ναι. παιχνίδι. 37-29, 2,5 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τζόνσον απέναντι στον Κράβιτς προλαβαίνει. Αυτός ο Τζόνσον πριν από το θηρίο, απόφυτος του Κάνσας, είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του Κάνσας σε ποσοστό εντός παιδιάς, 60%. Και ο κορυφαίος στα rebound στο Κάνσας. Κράβιτς, νέα εναέρια απίστευτη προσπάθεια του Κράβιτς, ο οποίος αυξάνει διαφορά στο 8-39-31 με τον Κράβιτς να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Δεν έχει ξανακάνει το παιχνίδι του Κράβιτς. Και παίζει και για τον Τζούκοβιτς σήμερα. Ο Τζούκοβιτς, αυτό το σημερινό κλέψιμο, έρχεται ο Τζόνσον. Wiggins, απίστευτα δύσκολη φάση, ξανακερδίζει την μπάλα. Wiggins, Μέγερ, στημένος για 3, σουτάρι. Αστοχή, Κράβιτς, εκεί που είναι μόνο ο Μουρ. 1-40. Φωνάζουν για κράτημα οι... Μουρ από τα 7. Αστοχή. Μαζέπωσε Σακελαρίου μέσα στο συνοστισμό από τους ψηλότερους παίκτες. 39-31, 1 και 30 για το φινάλε. Υπάρχει φάουλ από τον Νίξον. Τρίτο φάουλ του Λαυρίου, 2 του Πανιωνίου, σε αυτό το δεκάλεπτο. Βλέπετε εδώ τον Μπράζελτον, ο οποίος...